Η σχολική φοβία ή αλλιώς σχολική άρνηση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες που διαγνώσκονται κυρίως κατά την παιδική αλλά και αργότερα κατά την εφηβική ηλικία και ανήκει στη σφαίρα των αγχώδων διαταραχών. Περιγράφεται ως παράλογος φόβος του παιδιού να πάει σχολείο. Σωματικά συμπτώματα αποτελούν συνήθως τους λόγους που το παιδί προβάλλει για να μην πάει σχολείο. Τα παραπάνω γίνονται πιο έντονα όταν πλησιάζει η ώρα του σχολείου, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των αργιών. Ακόμη και στην περίπτωση που το παιδί τελικά καταφέρνει να πάει στο σχολείο, μπορεί να δυσκολεύεται πολύ και στην πρώτη ευκαιρία να ζητά να γυρίσει στο σπίτι του. Ο υπεύθυνος του συμβουλευτικού σταθμού, Γρηγόρης Μιχάλης, ήδη έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δύο τέτοιες περιπτώσεις παιδιών στο γυμνάσιο. Όπως είπε, είναι δύσκολες περιπτώσεις, καθώς μιλούμε για μεγάλα παιδιά και πρέπει να είναι πολύπλευρη η αντιμετώπιση. Δυστυχώς, το ποσοστό είναι μεγάλο, καθώς αγγίζει το 5%. Ερωτηθείς ο κ. Μιχάλης για το μέλλον των συμβουλευτικών σταθμών, είπε ότι υπάρχει μια ασάφεια καθώς κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι μέλη γενέστε με τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο παράτασης, δεν ξέρουμε ποια είναι η χρονική του διάρκεια. Το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο που θα μπορούσε να λειτουργήσει είναι ένα εξάμηνο μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι μέχρι τότε οπωσδήποτε, μπορεί ανά πάσα στιγμή η δομή αυτή να καταργηθεί, δυστυχώς κατά την άποψή μου. Κατά τη δική μου άποψη, το Υπουργείο, φαντάζομαι έχουν γίνει κάποιες επαφές, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Έχουν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλο το προηγούμενο έτος, θα έλεγα, σχολικό έτος, προσπάθειες να βγάλουμε κάποια άκρη. Γι' αυτό να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου. Η αλήθεια είναι, παίρναμε διαβεβαιώσεις κατά διαστήματα ότι θα υπάρχει συνέχεια της δομής αυτής, γιατί όντως είχε αξιολογηθεί και πάρα πολύ θετικά βάσει της δράσης τους σε όλη την Ελλάδα. Είδαμε ξαφνικά ότι υπήρξε μια αλλαγή, μια στροφή σε αυτό το σχεδιασμό. Καταργούνται οι δομές συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, όχι μόνο ψυχικής υγείας. Υπάρχει μια σκέψη να δημιουργηθεί κάτι καινούριο που θα συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως όλες οι δράσεις αυτές εκεί. Συμβουλευτική ψυχικής υγείας βέβαια δεν συμπεριλαμβάνεται από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε. Ελπίζω να γίνει το καλύτερο για τη σχολική κοινότητα, γιατί νομίζω ότι είναι μια υπηρεσία που είναι άκρως απαραίτητη, γιατί στοχεύει ουσιαστικά στην υποστήριξη, στην συναισθηματική υποστήριξη κατά βάση των μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Πάμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με το συμβουλευτικό σταθμό, σχολική φοβία. Και καλά κατανοητό, η σχολική φοβία στα παιδάκια που πάνε δημοτικό, δεν το ξέρουν, αλλά βλέπουμε ότι και στη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη, και κυρίως από το δημοτικό στο γυμνάσιο, εκεί που γίνεται μεγάλη αλλαγή για το παιδί, να δημιουργούνται θέματα. Όντως υπάρχει θέμα και ήδη αντιμετωπίσαμε φέτος με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς δύο τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως πολύ σωστά είπατε. Στο δημοτικό ίσως είναι λίγο πιο κατανοητό ένα παιδάκι που μπαίνει σε ένα καινούριο πλαίσιο να φοβάται να μπει, όμως βλέπουμε ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες που ήδη έχουν την εμπειρία του σχολείου να αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις σχολικής άρνησης, όπως λέγεται η πιο σύγχρονη ορολογία της. Παιδιά δηλαδή τα οποία δυσκολεύονται να προσέλθουν στο σχολείο, είτε να παραμείνουν εκεί για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, αλλά για συναισθηματικούς λόγους, όχι για κάποιο λόγο υγείας. Το ποσοστό θα έλεγα ότι δεν είναι μικρό, πλησιάζει περίπου το 5%. Είναι σημαντικός αριθμός για παιδιά αυτής της ηλικίας. Και αν αναλογιστούμε ότι οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές, σε συνδυασμό μάλιστα με την αυστηροποίηση των απουσιών που δικαιολογούνται πλέον, πολλά από αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν ήδη από το ξεκίνημα της χρονιάς να χάσουν τη σχολική χρονιά τους. Και αντιλαμβανόμαστε πόσο επιβάρυνση είναι αυτό και για τα ίδια και για την οικογένεια, να χάσουν μια χρονιά και να προσπαθήσουν μετά από έναν χρόνο να παρακολουθήσουν πάλι την ίδια σχολική περίοδο. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά δεν είναι εύκολες, θα πω. Ιδίως αν έχει εγκατασταθεί αυτό το πρόβλημα για αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει γίνει κάποια παρέμβαση, χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα μετά να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, θα έλεγα. Δίνοντας κάποιες οδηγίες, θα λέγαμε στους γονείς, το σημαντικό είναι να δίνουν ενθάρρυνση σε οποιαδήποτε προσπάθεια του παιδιού να μπει στο σχολείο, έστω και για λίγο, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα να μην πανικοβάλλονται με τα σωματικά συμπτώματα τα οποία θα παρουσιάσει το παιδί, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε αυτή τη συμπεριφορά του. Ούτε και προφανώς να κάνουμε ό,τι μας ζητάει για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την δυσκολία. Να ενισχύσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
να μην δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον στο σπίτι, γιατί αυτό θα ενισχύσει την παραμονή του παιδιού. Είναι σημαντικό. Πολλοί γονείς προσπαθώντας να βοηθήσουν το παιδί τους, κρατάνε αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί στο σπίτι, δημιουργώντας του ευχάριστο περιβάλλον, να βλέπει τηλεόραση, να παίζει με το κινητό του για να μειωθούν τα συμπτώματά του. Όμως με αυτόν τον τρόπο το κατάμε στο σπίτι, του δίνουμε ένα κίνητρο να μην συνεχίσει το σχολείο. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η παρέμβαση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, όταν δουν ένα παιδί να μπορέσει έστω και λίγο να είναι στο χώρο του σχολείου, να το ενθαρρύνουν.